κλείδωσε για την Δευτέρα η συνάντηση του Γενικού Εισαγγελέα με την Διυπουργική Επιτροπή. Συνάντηση που επιδίωξαν οι Κώστας Χαμπιαούρη, Ζέτα Εμιλιανίδου και Κώστας Καδής, ώστε να συμβουλευτούν τον Κώστα Κληρίδη για το πώς θα διαχειριστούν τις προσεχείς απεργίες των εκπαιδευτικών. Ήδη από χθες ο Υπουργός Παιδείας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ ανέφερε ότι απεστάλλει επιστολή προς τον Γενικό Εισαγγελέα ζητώντας του συνάντηση. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΛΦΑ, στην επιστολή επισυνάπτονται τα μέτρα που θα λάβουν οι εκπαιδευτικοί, ενώ κατά την συνάντηση θα τεθούν και παλαιότερες γνωματεύσεις της νομικής υπηρεσίας σε σχέση με προηγούμενες απεργίες. Στο μεταξύ, πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Προσοντούχων Αδιόριστων Εκπαιδευτικών, απασχολούμενος στα κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, διέψευσε τις φημολογίες που ήθελαν το Υπουργείο Παιδείας να έχει ως λύση στις απεργίες τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς. Σε μια εξέλιξη, ο Κώστας Καδής, καλεσμένος στην εκπομπή ΑΛΦΑ Ενημέρωση, έστρεψε τα πυρά του προς τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Ο λόγος, η απόρριψη της συμφωνημένης σύμφωνα με τον ίδιο πρόταση στις 6 Σεπτεμβρίου. Αν ένας ηγέτης συμφωνήσει στο τραπέζι του διαλόγου και δεν καταφέρει να πείσει την οργάνωση του για αυτό στο οποίο έχει συμφωνήσει, τότε θα πρέπει να πάει σπίτι του. Είναι πρωτάκουστο κάποιοι να πετούν να απεργούν, να μην πηγαίνουν δουλειά και να πληρώνονται, δήλωσε ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Έχει δικαίωμα να απεργεί, αλλά να γνωρίζει όταν απεργεί δεν πληρώνεται. Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην παιδεία, η τοποθέτηση Άντρου Κυπριανού. Η κυβέρνηση με την όλη στάση της ρίχνει περισσότερο λάδι στη φωτιά και οξύνει την αντιπαράθεση. Άμεση απάντηση του Προεδρικού. Αντί ο κύριος Κυπριανού και το ΑΚΕΛ να υποθάλπουν την κρίση χάρη καθαρά κομματικών συμφερόντων, ορθότερο είναι να αναλογιστούν τι το καλώς νοούμενο συμφέρον του κράτους και του συνόλου των εργαζομένων υπαγορεύει. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Παιδείας θα αποστείλει έντυπωση όλα τα σχολεία με το οποίο θα καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν θα συμμετέχουν στις απεργίες να το δηλώσουν, ούτως ώστε να μην τους αποκοπεί ο μισθός τους.